Μεσιέ, Μουζουακή. Είναι υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Μπράβο, Πάνο. Πάμε, Μαγιώδη. Σκοτώστρα. Ναι, ναι. Παντελή Αμπαζή. Σόπα. Και DFPR. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θα. Μιλήσουμε γαλλικά. Σε μιλήσουμε γαλλικά, αφού ξέρει. Εγώ δεν έχω ιδέα από γαλλικά. Πλάκα μου κάνει. Αλλά έχει βάλει ο Λάκης ο Παπαδόπουλος ένα δίσκο στα γαλλικά. Ναι. Και αυτός δεν έχει ιδέα από γαλλικά, από ό,τι ξέρω. Ναι. Τον έχουμε και καλεσμένο στο Μπουρλέσκ για 4 εβδομάδες τώρα. Θα είναι και ο. Θα είναι και ο Λάκης εκεί. Θα είναι και ο Λάκης. Εσύ με την Αλευρά. Είμαι εγώ με την Αλευρά και τρεις υπέροχες κοπέλες. Την Ευγένεια Αλισανδράτου, την Άννα τη Φιλιππάκη και την Άντια την Ολυμπίου. Βλέπω πλούτο φέτος. Ναι, 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 ναι. Ανεβήκαμε, κάναμε upgrade. Λέω, γιατί πέρυσι την κόμμενα δεν βλέπαμε. Είναι και το μαγαζί, έτσι, ξέρεις, πιο μεγάλη σκηνή, ηχητικές αντικαταστάσεις, έτσι. Εγώ πρέπει να πω ότι πέρυσι, που είχα πάει να δω το Μουζουράκι με τον Αλευρά, ήταν με την Τζέννη και φίλους, ήταν από τις πιο ωραίες βραδιές που έχω περάσει. Είχα να βγω και 1,5 χρόνο, αλλά ήταν τόσο καλή, ναι, είχατε πάρα πολύ πλάκα. Και ήταν τραγουδάγατε πάρα πολύ ωραία. Ήταν από τις πιο ωραίες βραδιές που έχουν περάσει σε μια ζωή. Στο λόγο της τιμής μου. Μακάρι να είστε έτσι, θα έρθω αύριο. Πάμε στο αύριο. Ναι, ναι, ναι. Αύριο βρήκατε τραπέζι. Και για σένα. Έχετε μέσον. Έχει εμένα. Σου έπεσε άλλα μέσον. Έχει εμένα. Εντάξει, οκ. Εγώ δεν περίμενα ότι είσαι τόσο πολύ τάλαντος. Πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάστηκα. Σε εκτίμησα πάρα πολύ πέρυσι. Αλήθεια. Δεν σε είχα ξαναδεί. Δεν περίμενα. Αισθάνεσαι ότι. Όχι. Σε συμπαθούσα, μου άρεσε η φωνή σου, είχε πλάκα, αλλά όταν σε είδα σκηνή. Ειδικά όταν κάνεις τη γυναίκα μου αρέσει πολύ. Κοίτα, γυναίκα είσαι πολύ καλά γιατί έχεις εμπειρίες. Όχι, αυτό εντάξει το έκανα πέρσι. Δεν το κάνουμε φέτος. Δεν ήρθα σε επαφή με τη δική μου πλευρά. Απαντάς σοβαρά. Επίσης δεν βγαίνω γυμνός φέτος. Δεν βγαίνω γυμνός φέτος. Παρακόμα να είσαι. Μήπως είχες και καιρό εκτός από το να βγεις, είχες και... Να μπεις, να μπεις. Το γυμνό γιατί το έκοψες, πουλάει το γυμνό. Γυμνός και στεγνός, έτσι. Γυμνός, στεγνός, έτσι. Μα είναι στεγνός το παιδί, εντάξει, εννοείται. Όχι. Δεν σου φαίνεται όταν κάνει λίγο γυμναστική, το ήσουν καλοφτιαγμένο. Όχι, δεν κάνω γυμναστική και φαίνεται αυτό. Αλλά, και βγαίνει προς τα έξω. Ναι, ναι, ναι. δεν έχω τέτοια προβλήματα. Είμαι εντάξει με το σώμα μου. Τα πάω καλά. Αλλά δεν γυμνάζεσαι. Όχι. Ωραία, απλά, καλό. Δεν μου λες. Ο κόσμος που δεν σε ξέρει και σε λέει τηλεόραση, λέει από εδώ από εκεί, σε καμιά συνέντευξη, έχει την αίσθηση ότι νομίζουν ότι είσαι ψιλοφρικιό. Πολλοί που δεν σε ξέρουν. Δεν ξέρω, οι απόψεις διήστανται, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν με ξέρουν. Αν το έχεις ακούσει, παιδάκι μου, νομίζω ο Μουζουράκης είναι περίεργος, είναι έτσι, είναι... Προχθές με πλησίασε ένας τύπος, ο οποίος πολύ φιλικά μου είπε, μου λέει, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έχεις πολύ πέραση στα μικρά παιδιά, δηλαδή τα μικρά παιδιά σε συμπαθούν. Γιατί είσαι και εσύ μικρό παιδί. Ναι, και λέω, γιατί όχι. Μου λέει, γιατί είσαι έτσι λίγο τέτοιο. Λέω είναι το καθαρό το βλέμμα. Αντέχεις μερικές φορές να δεις με τόσο ταλέντο που έχεις πάνω σου. Αντέχεις. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Όχι, εγώ είναι σοβαρή ερώτηση που κάνω. Αλήθεια. Γιατί εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή, πλάκα μπορεί να απαντήσει. Όχι, εγώ είναι σοβαρή ερώτηση που κάνω. Αισθάνομαι ένα καράβι πολύ καλό, αλλά με πολύ μπερδεμένες άγκυρες. Ναι. Αυτό μου το έχει πει και ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Μου λέει, σταμάτα, λέει, το 70% σου φτάνει, λέει, δεν χρειάζεται να ασκίζεις τόσο πολύ, λέει, δεν χρειάζεται να δείχνεις ότι μπορείς να τα κάνεις όλα. Αλλά είμαι αυτό το παιδάκι. Έχεις αυτή την κόμπλα. Είμαι αυτό το παιδάκι το μικρό που, ναι, ναι, που και αυτό και εγώ μπορώ να το κάνω. Και τραγουδάω και παίζω και χορεύω και μιλάω και... Μήπως βαριέσαι με το ένα και λες να καταπιαστώ λίγο με το άλλο τώρα μέχρι να μου ξανάρθει, δηλαδή βαριέσαι εύκολα. Ναι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και εναλλακτικές στη μουσική, ότι θα μπορούσα να το πλέξω, αλλά ναι, μ' αρέσει να αλλάζω χώρους. Όταν έκανες, επειδή πολλοί κόσμος σε γνώρισε μέσα από το σύριαλ του Μέγκα του Παπακαλιάτη, από τους τέσσερις, όταν έκανες το σύριαλ, ξεμπαλατζάρισες καθόλου μετά από όλο αυτό που έγινε με το σύριαλ, δηλαδή ξέρεις αναγνωρισιμότητα, κόσμος, προτάσεις, να σε πλησιάζουν άνθρωποι, ναι. Έχασες καθόλου ισορροπία εκεί? Ναι, ναι. Αλλά θες να πούμε σε τόσο προσωπικές ερωτήσεις. Είναι προσωπική, είναι αυτή. Ναι, είναι προσωπική. Κοίτα, ήταν όμως πολύ μεγάλο βήμα αυτό για σένα. Δηλαδή, από μια στιγμή στην άλλη, σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα. Ωραία, επειδή μου είπαν ότι τα πρωινά δεν λειτουργώ πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα ότι σε αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις πάντα βρίσκω έναν ηλίθιο τρόπο να τις αποφύγω, ο οποίος γίνεται αυτά πιο περίεργο. Έχω φέρει τον εκπρόσωπο τύπου μου μαζί σήμερα. Να περάσει από την εταιρεία, είναι ο Παντελής ο Αμπαζής. Είναι εκπρόσωπος τύπου, αλλά
Όχι δεν τύπου δημοσιογραφικού τύπου. Το τραγούδι. Εννοεί ένα περίεργο τύπο. Όχι εκεί. Ναι, ναι, ένα περίεργο. Καλημέρα σε όλου, παιδιά. Καλή χρονιά. Θέλω να σα πω ότι. Ωραίο το κομμάτι. Στον Παντελή, ναι, χρωστάω καινούργια μεγάλη επιτυχία που είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία από τι 11 επιτυχίε που έχει μέσα ο καινούριο μου δίσκο. Που λέγεται Στόχο. Για όσου το ξέρουν. Ναι, το χρωστάω σε αυτόν τον περίεργο. Και τι απαντάς λοιπόν, Παντελή, στην ερώτηση. Τι θα μας απαντήσεις σε αυτό. Εγώ θέλω να απαντήσω με την φράση «Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ». Αυτό είναι στο τέλος. Αυτό τα λέει Αυτό είναι το καπάκι του τραγουδιού. Μα αυτό δεν είναι το συμπέρασμα που έχει βγάλει. Το μιλάμε για το μουσουλάκι. Από τη ζωή μέχρι τώρα. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ένα... Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. Σωστό. Ο Μουζουράκης είναι κράτος. Όμως εκεί, είναι, στο χώρο που παίζει, είναι κράτος. Είναι κράτος εν κράτη. Ναι. Μόνο αυτό ήθελες να πεις. Θέλω να συμπληρώσω για κάτι ακόμα. ο ορισμός του ταλέντου για μένα είναι αυτό που τρέχει από τα μπατζάκια του Πάνου Μουζουράκη. Αυτό που έλεγε η Τζέννη, δηλαδή. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Γι' αυτό δεν έχει μείνει καθόλου χώρος για λεφτά, κατάλαβες. Τρέχει από τα μπατζάκια και. Είναι το είσαι πολύ καλός, αυτό το έχεις πει. Ναι, αλλά κάνει κάτι που για μένα είναι για άλλη χώρα. Και αυτό που λες σωστό είναι, ναι. Δηλαδή αυτός είναι ένας τύπος... Για Βουλγαρία. Κόψτε... Σοβαρή. Πέτρο, εδώ είναι Βαλκάνη όμως, δεν έπαιξα για λεφτά. Πες πού τον έβλεπες δηλαδή τον Πάνο. Ο Πάνος, το είχα πει πέρυσι, μετά από αυτή την περάση που είχαμε πάει. Ο Πάνος είναι καθαρά Las Vegas τύπος, δηλαδή θα μπορούσε να ανέβει απάνω. Να τραγουδάει Σινάτρα, να τραγουδάει... Dean Martin, να τραγουδάει rock, να τραγουδάει, να μιλάει, να κάνει stand-up comedy, να κάνει μαλακίες, συγγνώμη, να τα κάνει όλα αυτά που κάνουν σε ένα θέαμα Las Vegasiano. Όταν θα γίνει αυτό μπορώ να είμαι μαζί του να παίζω ρουλέτα. Δεν ξέρει να μιλάει γλυκά ο Αλευράς. Αυτό το θέμα. Προσπαθώ να... Ναι, δεν μπορώ να αφήσω εδώ πίσω. Δηλαδή είναι... Λέβεις να κάνεις... Αυτός είναι, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή ήταν ο Ντίν Μάρτιν με τον Τζέρι Λιούις. Όταν κάνεις Τζέρι Λιούις, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Ο ένας τραγουδάει, παίζει, κάνει τον ωραίο. Ναι, γιατί και ο άλλος είναι ο Καφαδόρος. Πάντως ναι, είναι και ο Αλευράς είναι ψαρωτικά ταλαντούχος. Είναι δηλαδή απίστευτο μου παιδί. Μπορώ να σου κάνω δύσκολη ερώτηση ή θα απαντήσω εκπρόσωπος τύπου. Αν δεν απαντάει. Θα απαντήσει. Ναι. Θέλω μια ερώτηση. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό που ζεις αυτή τη στιγμή στην προσωπική σου ζωή είναι η πρώτη φορά που ζεις, όπως το βλέπεις εσύ, κάνοντας μίνι ανασκόπηση σε σένα. Είναι η πρώτη φορά που ζεις κάτι τόσο σοβαρό με τη Μαρία σε σχέση με όσα έχεις στο παρελθόν, όσα έχεις κάνει στο παρελθόν. Θα απαντήσω εγώ. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι. Εσύ θα απαντήσεις. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολη. Για να δω. Για άλλη τα χρόνια είναι. Τέσσερα χρόνια. Ναι. Είναι ξανά τέσσερα χρόνια. Είχες ξανά τέσσερα χρόνια. Είχα και μεγαλύτερη σχέση. Σοβαρά. Είμαι σχεσάκιας. Έχω να μείνω μόνος μου από τα... 15. Τέσσερα. Από τα 20. Ούτε αυτό σου φαίνεται. Και τι πήγαινες, πενταετίες. 3,5, 7... Ενδιάμεσα προλάβαινες τίποτα. Θα βάλεις υποψηφιότητα για την επόμενη τετραετία τώρα. Τελικά κάνεις χαριτωμένες δηλώσεις ότι δούλευα delivery boy και περίμενα να ανοίξει ξανθιά με τα μεγάλα στήθια. Ναι, delivery... Τσάπα βγήκε στη showbiz εσύ. Στα 17. Γιατί? Τι. Η showbiz έχει μια... Ένα ανταποδοτικότητα. Μια ανταποδοτικότητα. Δηλαδή έχετε τραγουδήσει μαζί, θα θαυμάσει, κοιτάει, στο είναι φυλάει, τι κάνει κάτι. Είσαι πιστός δηλαδή πάνω, για να το πούμε. Όχι. Είσαι πιστός. Δεν ήμουν πάντα. Δεν θέλω να φτάσω εκεί. Εκμεταλλεύσεις καμία περίοδο σου. Πέτυχε. Γιατί οι άντρες είμαστε πολύ delivery boy, σαν τραγουδιστές. Σε παίζει πάρα πολύ η μπάλα. Σαν τραγουδιστής. Ναι, σαν τραγουδιστής έχει, γιατί η σκηνή σου δίνει αυτό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε σε καμία περίοδο, προλέβες. Ότι και ο πιος άσχημος άντρας να είσαι. Ναι. Με το που βγαίνεις στη σκηνή, παίρνεις μία λάμψη. Δράτω με της ευκαιρίας να πω το επόμενο σου ξέμου που λέει Παντελής Αμπαζής, ανεξήγητα αρέσω. Το καταφέρνει αυτό, γιατί κοίταξε. Υπάρχει στο δίσκο κι αυτό. Όχι, είναι στο δικό μου τώρα. Α, ωραία. Μπορεί να εξηγείται ο τύπος, αλλά τα πάντα τα σκέφτεται. Δηλαδή σκέφτηκε ότι η τηλεόραση παχαίνει, αλλά το μαύρο αδυνατίζει. Οπότε είναι ο μόνος άνθρωπος που βλέπουμε το πραγματικό του μάγκο. Του λέει Νέκα για μένα, Τζέρι. Πέτρο, θέλω να πω ότι είμαι πολύ μπροστά. Εγώ είχα την ιδέα. Έχω πάρει ήδη τα κιλά των γιορτών. Μπράβο, πολύ σωστό. Ήδη. Πετε, πρόλαβε να εκμεταλλευτεί καμιά φορά ή όλα πενταετίε είχε. Είχε κανένα break να προλάβει να εκμεταλλευτεί. Τη διασημότητα. Έλα, λέγε την αλήθεια τώρα, έλα. Έλα, σταμάτα να κάνεις το κουνέλι. Ναι. Τι θες, να σου ξαναρωτήσω. Ναι, απάντησε, είπε ναι. Ναι,
Τι θες, αριθμό και έτσι. Όχι. Σφάλω κάτω. Όχι. Έχεις εξελάκι, έχεις εξελ. Αυτή είναι παλιά, ξέρεις. Όχι, ξέρεις. Από τα χρόνια, ξέρεις. Ναι, είσαι δικός μας. Εκεί που μετρούσες και το φιλί. Ή εκείνο που παραλίγο να... Ναι, μωρέ, εντάξει, άμα... Άλλος πραγματούσα λίγο εδώ παραπάνω, θα την είχα. Καλά, εντάξει, καλά τα τέτρα. Ακόμα αξίζει τον κόπο, τώρα ρωτάω και τους γιος σας. Αξίζει τον κόπο πια. Να βγάζεις ένα δίσκο, όπως λέγαμε εμείς πάλι, γιατί ακόμα είναι ωραίο να ακούγεται δίσκος, όχι CD, ας πούμε, και τέτοιο. Δίσκο. Ναι. Με 12 κομμάτια, ας πούμε, με 14, με 11. Ή, όπως γίνεται σχεδόν στον πλανήτη, βγάζεις ένα, χτυπάς δύο, τρία... Εκεί, για εκεί πάμε, και μετά, αυτό και μετά μαζεύεται, ας πούμε. Για εκεί πάμε, βιά. Αυτά είναι μάρκετινγκ, εγώ δεν τα ξέρω, εμείς είμαστε καλύτερα. Όχι, εσύ ρε, μίλα. Πιστεύεις ότι μπορεί να αντέξει όπως παλιά, λέει, έπαιρνε ένα δίσκο, ξέρω εγώ, στα 70, στα 80, πούμε, και άκουγες εκεί πέρα, Led Zeppelin, 8 κομμάτια σε σειρά, σκοτώνει. Τότε υπήρχαν δισκάδικα. Ναι. Υπάρχουν τώρα. Τώρα πάει δεν υπάρχει, αυτό λέω, αυτή την έννοια. Τώρα ο κάθε καλλιτέχνης ανεβάζει ένα τραγούδι τώρα, ένα μετά από ένα μήνα και μετά στο τέλος του χρόνου κάνει μια σούμα και τα βγάζει, ας πούμε, σαν δίσκο. Δεν είναι κυκλοφορία δίσκου, είναι μια σύνοψη του ρεπερτορίου που έχει. Αλλά εσύ δεν καλά... Να ρωτήσε, ρε φίλε, τι θέλει να καταλάβει. Μα εσύ τον έπαιρνε να κρύψει το τύπο. Δηλαδή είναι ανάγκη, α πούμε, αισθάνεσαι ότι είναι πιο μαγιά, α πούμε, πιο ωραία. Όχι, εμένα μου αρέσει 10-12. Ξέρω γιατί. Υπάρχει μια συνέχεια στα τραγούδια. Δηλαδή και υπάρχει και εξέλιξη από δίσκο σε δίσκο. Εννοείται αυτό, αλλά ένα δίσκο με 12 πια. Κοίταξε να δει. Επειδή εμένα μου αρέσει να παίζω γενικότερα με αρκετά είδη μουσικής, δηλαδή και θέλω να υπάρχει μέσα και η μπαλάντα και το σαντηρικό τραγούδι, θέλω και το σοβαρό τραγούδι, θέλω... ο αριθμός 11-12... Σκλέντε λίγο. Με καλύπτει, όχι, με καλύπτει. έτσι κι αλλιώς δεν θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, δεν θα γίνουν όλα τα τραγούδια ραδιοφωνικές επιτυχίες, αλλά αυτό το πράγμα το οποίο είσαι εσύ μέσα στη δισκοθήκη σου και... Σου φαίνεται πιο γεμάτο, πιο ολοκληρωμένο. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που ένα τραγούδι πάει ήδη καλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αν ήταν μόνο αυτό το τραγούδι, δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η εικόνα. Όλος ο δίσκος είναι, θέλω να πω, ότι όλος ο δίσκος είναι εξαιρετικός. Ο καλύτερος να είναι και θα είναι και του Πανούλη, αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι άλλο πράγμα. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου που είμαι μεγάλος της παρέας, πήγαινα και έπαιρνα ένα δίσκο, τον έβαζα πάνω και τον ξύλωνα. Τώρα έχω το iPod ή θα το κατεβάσω από εκεί, κατεβάζω ένα δικό σου, ένα ταλουνού και κάνω ένα τούτι φρούτι, ας πούμε, δικό μου στο τέλος. Okay. Και αυτό έχει τη μαγιά του, δεν είναι κακό. Αλλά έχω... Κανενός στον πλανήτη δεν έχω ακούσει ένα ολόκληρο δίσκο να πει τον πήρα και, και τον άκουσα. Άλλαξαν οι εποχές αυτό. Ναι, άλλαξαν οι εποχές. Κοίταξε, σε μένα αυτό δεν γίνεται με επιλογή, γίνεται τυχαία. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ένα δίσκο Unplugged, Whitesnake που είχα κάνει, το Stargazing in Tokyo. Το οποίο εκείνη τη μέρα που το άκουσα, με τα κρασιά και την κατάλληλη ατμόσφαιρα, είδα ότι όλα τα τραγούδια είχαν μια συνοχή και ότι το ένα σε οδηγούσε στο άλλο και υπήρχε μια εξέλιξη στην ιστορία. Έτσι το έφτιαξα εγώ μέσα στο κεφάλι. Έτσι το ναι. Και μεμονωμένα τα τραγούδια είναι υπέροχα, αλλά όταν θες να... νομίζω ότι το ένα τραγούδι είναι σαν να βλέπεις απλά το τρέιλερ μιας ταινίας. Mm. Να πεις μια ολοκληρωμένη ιστορία. Ναι, δεν βλέπεις όλη την ιστορία, όλο αυτό το που ήθελε να πει εκείνη την τάδε χρονική στιγμή ο Πάνος Μουζουράκης ή ο Παντελής ο Αβαζής ή οποιοςδήποτε καλλιτέχνης βγάζει ένα δίσκο. Μα είστε παιδί, είναι πρωινό, πρέπει να σε ρωτήσουμε για το κορίτσι. Και το βράδυ με ρωτούσε. Γιατί γράφαμε ότι χωρίσατε. Γιατί γράφαμε ότι χωρίσατε. Γιατί γράφουν ότι χωρίσαμε. Ναι, εγώ και διάβασα γιατί τη μέρα σειρά χωρί ο Μουζουράκη με σολομό. Διάβασα και μετά γράφω. Να απαντήσω εκ πρόσωπο τύπου. Ναι, μετά είπαν ότι δεν ξέρω τι κάνει πρεμιέρα, μάλλον. Όντω δεν ξέρω. Μεγάλα φίλη είναι τώρα. Δεν τον έχω για τόσο φίλο. Δεν τον έχω τον Πανούλη τώρα να βγάζει πέρα τι ομάδε. Όχι εμεί, οι εταιρείε. Είχε γίνει τίποτα, όχι. Κοίτα, θα σου πω όλη την αλήθεια. Μόλι κλείσουν κάμερε. Πε μου, έχει γίνει τίποτα ποτέ. Είχα ζωμάρα γράφτηκε. Δεν μπορώ, ναι. Γιατί άμα πίσω σου έδωσα την επιλογή. Άρα θα σου επιτεθούν ότι τέτοιο και θα γράψουν κι άλλα. Δεν πρέπει να. Ο τύπος λέει αλήθεια. Okay, πάμε σε ένα break να μου πει, θα σου το πω εγώ μετά. Πάμε σε ένα break, θα μου το πει και θα σα το πω με δική μου